Σημαντικές είναι οι αναβαθμίσεις που έχουν κάνει οι καραβοκύριδες στα καραβάκια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των πολιτών στο νησάκι της λίμνης Παμβότιδα, σύμφωνα με το Δημοτικό Σύμβουλο Νησιώτη Κώστα Γκέκα. Ο κ. Γκέκας υποστήριξε ότι πολλά από τα καραβάκια έχουν φτιαχτεί και αναβαθμιστεί ώστε να είναι κατάλληλα για τη μεταφορά των πολιτών και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις μεταφοράς. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό της αλλαγής μηχανών. Η τοποθέτηση υβριδικών μηχανών, σύμφωνα με τον κύριο Γκέκα, είναι μια καλή πρόταση, αλλά είναι ασύμφορη καθώς το κόστος εκτοξεύεται και δεν μπορούν οι καραβοκύριδες να ανταποκριθούν και να το καλύψουν. Οι καραβοκύριδες έχουν έρθει σε επαφή με την περιφέρεια Ηπείρου, αναζητώντας μια φόρμουλα ώστε να βρεθεί μια λύση για την κάλυψη του κόστους, χωρίς όμως να έχει υπάρξει πράσινο φως. Ο κύριος Γκέκας υπογραμμίζει την πρόθεση να τοποθετηθούν βενζινοκινητήρες με το κόστος εξ ολοκλήρου να καλύπτεται από τους ιδιοκτήτες των καραβιών. Τέλος, αναφορικά με την κίνηση των επισκεπτών το καλοκαίρι, ο κύριος Γκέκας υποστήριξε ότι ήταν μειωμένη, υπογραμμίζοντας ότι φέτος ο κόσμος δεν κινήθηκε. Έχει γίνει μια τεράστια αναβάθμιση στα καραβάκια που κάνουν συγκοινωνία νησί Γιάννενα. Έχουν γίνει 4 καραβάκια, τώρα τελειώνει και το 5ο. Έχουν ρίξει οι ιδιοκτήτες των καραβιών αρκετά χρήματα μέσα και έχουν γίνει καινούρια. Το μοναδικό πρόβλημα, σε εισαγωγικά το βάλω, είναι αυτή τη στιγμή μόνο που δεν υπάρχουν οι κατάλληλες μηχανές, οι οποίες θεωρητικά πάντα, αν θέτε καραβάκια, που ρυπαίνουν τη λίμνη. Αλλά για μένα τα καραβάκια δεν ρυπαίνουν τη λίμνη, καταλαβαίνετε τώρα όλοι όπου ρυπαίνουν τη λίμνη. Τώρα, αν υπάρξει κάποια επιχορήγηση από την περιφέρεια ή από το κράτος γενικότερα, δεν έχουν καμία αντίρρηση οι καραβοκύριδες να βάλουν υβριδικές. Αλλά οι υβριδικές μηχανές όμως είναι επανάκριβες. Γι' αυτό λέω επιχορήγηση, κοστίζουν 220.000 ευρώ. Φανταστείτε τώρα που είναι 14 καραβάκια πόσο κοστίζουν, έτσι. Εμείς είχαμε προτείνει και νωρίτερα να βάλουμε βενζινοκίνητες καινούργιας τεχνολογίας και να αναλάβουμε το κόστος της κατασκευής μόνοι μας. Και την επιβάρυνση δηλαδή να επιβαρυνθούν οι καραβοκύριδες. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παραπέρα, είμαστε στη διάθεση ανοιχτά με την περιφέρεια. Όποιος το ζητήσει να συνεργαστούμε, δεν έχουμε κανένα θέμα με αυτά. Η περιφέρεια έχει φέρει 2-3 προτάσεις στο προσκήνιο. Δεν συνοδευότανε με την ανάλογη ενδεχομένως. Αν υπάρχει επιδότηση, πρέπει να χρηματοδοτηθούν με ένα πολύ μικρό δάνειο. Τώρα καταλαβαίνετε, γιατί άμα πάει 120.000 ευρώ η κάθε μηχανή, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Δηλαδή, καλύτερα να τα κλείσουν και να. Δεν υπάρχει λόγο να. Είναι θετική η περιφέρεια στο να σας βοηθήσει, κύριε Γκέκα? Ακόμα δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και προτείναμε να βάλουμε βενζινοκίνητες μηχανές καινούριες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τώρα θα δούμε. Αν είμαστε σε διάλογο και με καλή πρόθεση και διάθεση, φαντάζομαι ότι όλα τα προβλήματα λύνονται. Η κίνηση πώς είναι στο νησί, κύριε Γκέκα? Η κίνηση φέτος ήταν πεσμένη. Αρχίζει πλέον η κρίση και χτυπάει αρκετά το. Όσο και αν έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες από το Δήμο και την περιφέρεια για τον τουρισμό, η κίνηση έχει πέσει τουλάχιστον στα Γιάννα, δεν ξέρω, στο νησάκι. Γιατί εντάξει. Έχει πέσει, όπως και η οικονομία του Έλληνα, άλλωστε, έχει πέσει. Το ξέρουμε αυτό όλοι.